την ωραία κύριε Σιάτο, μιλούσα με τον πρόεδρο της Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων. Γιατί στις μονάδες αυτές, στη μονάδα αυτή συγκεκριμένα πάνω στο ασβεστοχώρι, από ό,τι φαίνεται ένας εργαζόμενος που δούλευε τέλος πάντων εκεί, ήταν ο φορέας και δυστυχώς έχει προκαλέσει, η κατάσταση έχει εξελιχθεί σε τραγική γιατί έχουμε απώλειες. Υπάρχει ένα κενό εδώ. Υπάρχει ένα κενό και όχι μόνο εδώ, στον εργασιακό χώρο. Στο πώς θα πρέπει να μπαίνουμε στις εργασίες μας. Στο χώρο εργασίας μας, συγγνώμη. Έχει δίκιο, κυρία Βίζου. Και με τα νέα στοιχεία και από χθες, αλλά και την εξέλιξη των κρουσμάτων τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες, χτυπάει καμπανάκι κινδύνου και στους εργασιακούς χώρους και γενικότερα. Όπως είπατε και εσείς, και στους οίκους ευγυρίας παρουσιάστηκαν παραπάνω από 30 ασβεστοχώροι κρούσματα, αλλά και σε χώρους εργασίας, σε εργοστάσια, σε εργοστάσια λεωργίας, σε εργοστάσια παρασκευής κρέατος, είχαμε μαζικά κρούσματα. Και εδώ αυτό επιβεβαιώνει εκ των πραγμάτων τα ελλειπή μέτρα προστασίας και τους ουσιαστικά τους ανεπαρκείς ελέγχους από την πολιτεία, από το κράτος, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Είναι ευθύνη του κράτους. Αλλά και τους... Είναι ευθύνη του κράτους, κύριε Σιέτο, να τηρηθεί αυστηρά το πρωτόκολλο και να έχουμε αυστηρά μέτρα προστασίας. Δηλαδή, το κράτος ανακοινώνει τα μέτρα, αυτό θέλω να πω. Γιατί και νωρίτερα ο κ. Προσαλίκας μου είπε ότι χρειάζεται ενίσχυση. Και είχα εγώ μια αντίρρηση, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος. Ποιος θα πρέπει να αναλάβει αυτή την ευθύνη, λοιπόν? Εδώ είναι αδιαφυσβήτητο ότι πέραν της ατομικής ευθύνης που έχει ο καθένας μας, θα πρέπει επιτέλους και το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν τις έχει αναλάβει στο βαθμό και στην κρισιμότητα της κατάστασης όσο οφείλει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι μέχρι τώρα ουσιαστικά μέχρι το Μάιο είχαν μηδενιστεί τα κρούσματα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγάλη συμβολή του κόσμου, ο οποίος με θυσίες ανάλευε την ευθύνη που το αναλογούσε με βάση πάντα τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων. Το κράτος τι έκανε? Ήμασταν εδώ 4 μήνες πριν να κάνουμε την ίδια τη διοίκηση σε σχέση με το τι έκανε το κράτος να προστατεύσει τους πολίτες. Ένα λεπτό για να καταλάβω. Γιατί τώρα το ακούω πολύ συχνά αυτό. Δηλαδή, την επιτυχία την καρπώνεται ο πολίτης, την αποτυχία την καρπώνεται η πολιτεία, μα ό,τι έκανε πριν το κάνει και τώρα. Εκτός εάν το μόνο που μπορώ να δω, κύριε Σιέτο, είναι ότι όταν σταμάτησαν οι ενημερώσεις, οι καθημερινές, όταν είχαμε τις ανακοινώσεις για ένα κρούσμα ή δύο κρούσματα, δεν συνεχίστηκε η ενημέρωση. Και η ενημέρωση η οποία θα έλεγε βγαίνουμε από το σπίτι, μένουμε ασφαλείς, αλλά τηρούμε αυστηρά τα μέτρα. Μόνο αυτό μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξτε κυρία Βίδου, υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα εκτός των ενημερώσεων που φυσικά βοηθάνε. Mm-hmm. Ένα μέρος σίγουρα οφείλεται σε αυτό, στην έλλειψη ακριβώς ενημέρωσης και στην ενημέρωση για τους κινδύνους, ότι αυτή η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Αυτό το έχουμε πει από τον Μάρτιο και εγώ και στις συνεντεύξεις μου και από την πρόβλεψη που κάναμε μέσω των μαθηματικών μοντέλων, αναμέναμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων στις 4 Μαΐου και είχαμε πει ότι θα έρθει γύρω στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου και επιβεβαιωνόμαστε. Γυρίζω πάλι στην ευθύνη του κράτους λέγοντας ότι πέραν από την ατομική ευθύνη και τα ατομικά μέτρα προφύλαξης που λαμβάνει ο καθένας μας, το κράτος οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες του. Οι τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας εξακολουθούν να υπάρχουν. Αντί να υπάρχουν 3.700 ΜΕΘ, υπήρχαν πριν την πανδημία μόνο 600 και τώρα έχουν αυξηθεί γύρω σε 700 ή 800. Υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών αγών. Και το λέω αυτό γιατί αν το επόμενο διάστημα αυξηθούν πάρα πολύ τα κρούσματα, το σύστημα θα καταρρεύσει και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη θανάτους από το προηγούμενο διάστημα.
Και επίσης να πούμε το εξής εδώ. Ήταν περίοδος τουρισμού από τον Ιούλιο και μετά. Αντί το κράτος να εντείνει τους ελέγχους, να τους μαζικοποιήσει, τι έγινε? Να θυμίσουμε ότι επέτρεψαν την 100% πληρώτα αεροπλάνα. Ότι με ΦΕΚ ουσιαστικά αύξησαν την δυνατότητα για 85% πληρώτα στα πλοία. Ποια είναι η κατάσταση στους εργασιακούς χώρους? Το Σώμα Επιτορητών Εργασίας έχει αποδεκατιστεί. Είναι μόνο 250 επιτορητές για να ελέγχουν 220.000 επιχειρήσεις, κύριε Βίλιο. Δηλαδή θα χρειαστεί χρόνια για να κάνουν από έναν έλεγχο σε κάθε επιχείρηση. Άρα αυτό καθαρά είναι ευθύνη του κράτους. Και εδώ να πούμε στις πόρτες εισόδου, στα λιμάνια, αεροδρόμια και στα χερσαία σύνορα, η δειγματοληψία είναι πολύ μικρή. Είναι γύρω στο 13%. Ναι. Και όπως είπατε και εσείς πριν, φυσικά οφείλεται σε οικονομικούς λόγους. Είναι αντιαφισβήτητο αυτό. Ναι. Δηλαδή, τι σημαίνει οικονομικούς λόγους? Την έλλειψη τόσο αναλωστήμων, όσο πολύ περισσότερο στην υποστελέχωση των αντίστοιχων δημοσίων υπηρεσιών. Άρα το κράτος έχει ευθύνη και θα πρέπει να θωρακίσει ακριβώς τους πολίτες στο επόμενο διάστημα, γιατί το επόμενο κύμα μπορεί να είναι σφοδρότερο από το πρώτο. Κύριε Σχέτο, τι ισχύει στην Ιταλία? Έχετε εικόνα από εκεί? Και εκεί υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων. Ξέρετε ότι η Ιταλία βρέθηκε στο επίκεντρο της πανδημίας για αρκετές εβδομάδες, ξεπερνώντας μέχρι στιγμής τους 35.000 θανάτους. Και εκεί η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Ήδη εχθές ανακοινώθηκαν γύρω στα 500 νέα κρούσματα. Και φυσικά η ένεση και η φυσική δειγματοληψία σημαίνονται σε πολύ μικρά επίπεδα. Και ο κόσμος ανησυχεί για το επόμενο διάστημα. Υπάρχει και στην Ισπανία έξαρση και στην Ιταλία έξαρση. Δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι δεύτερο κύμα, είμαστε στα απόνερα του πρώτου. Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Σχέτο, δεν μπορώ να ξέρω βεβαίως εσείς. Τα μοντέλα τι δείχνουν τα μαθηματικά? Κοιτάξτε, τα μαθηματικά μοντέλα δείχνουν ότι θα υπάρξει αυτό που λέγεται δεύτερο κύμα, να το πούμε απλοϊκά. Και έχετε απόλυτα δίκιο ότι το που τελειώνει και το που αρχίζει, ας πούμε, το καινούριο κύμα δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Αλλά ας πούμε να βάλουμε σαν αριθμητή, σαν ποσοτική μεταβλητή, τον απόλυτο αριθμό των νέων κρουσμάτων, που φυσικά φαίνεται ότι αυξάνεται κατά πολύ σε πολλές χώρες. Και πέρα από ό,τι λένε τα μαθηματικά μοντέλα, βλέπετε ότι σε πολλές χώρες αυξάνεται. Το θέμα είναι, αποδεικνύεται άλλη μια φορά, ότι οι δημόσιες δομές δεν είναι έτοιμες, γιατί δεν υπάρχουν οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας, είναι σχεδόν ανύπαρκτες όλες αυτές τις χώρες στις οποίες αναφέρατε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες δομές που θα γίνουν καθημερινά έλεγχοι στον πληθυσμό, με μαζικά και επαναλαμβόμενα τεστ και στους εργαζόμενους και γενικά στον πληθυσμό. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα ακόμα αυτών των τεστ, τον αριθμό δηλαδή. Μακάρι να υπήρχαν τεστ να κάναμε κάθε μέρα όλοι μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Μακάρι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Έχετε δίκιο. Υπάρχει το οικονομικό θέμα, αλλά όμως εδώ τα που δίνονται τα λεφτά είναι κύριο ζήτημα. Δηλαδή, λεφτά δίνονται, όπως ξέρετε, δίνονται για εξοπλισμούς, ας πούμε, αντί να δίνονται για εξοπλισμούς, ενώ στο παραδείγματος χάρη μας το ΝΑΤΟ. Έτσι, η Ελλάδα δίνει 4 δισεκατομμύρια. Όταν τώρα δεν ξέρω, μπαίνουμε σε μια συζήτηση τώρα η οποία είναι και λίγο περίεργη, κύριε Σχέτο, γιατί όταν έχουμε όμως ό,τι έχουμε τώρα συμβαίνει με την Τουρκία, δεν ξέρω πόσο σοφό θα ήταν να κάνουμε μια τέτοια ανταλλαγή, ενώ να πάρουμε από το ένα ταμείο να βάλουμε στο άλλο. Δεν είμαι σίγουρη γιατί δεν είμαι ειδική, οπότε τα αφήνω εκεί που είναι. Πάντως και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ είναι και δεν
βλέπω κάποια ιδιαίτερη προστασία από τον αντίστοιχο μηχανισμό παρά τα τέσσερα αντίστοιχα. Το ΝΑΤΟ και ο κύριο Στόλτεμπεργκ και είναι ο θέλει ίσε αποστάσει. Και είναι σαν τον πατέρα που μιλά στα δύο του τα παιδιά. Και λέει βρείτε τα. Ναι, βρείτε τα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ.